σημαντική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην αρχαία Μεσίνη. Μια βραδιά λυρικού τραγουδιού αφιερωμένη στην Μαρία Κάλλας στο πλαίσιο δράσεων και εκδηλώσεων που πραγματοποιεί ο Δήμος Ιχαλίας με αφορμή το έτος που είναι αφιερωμένο στην μεγάλη ντίβα της όπερας. Θέλω να ευχαριστήσω όλο αυτόν τον κόσμο που ήρθε και που θα έρθει ακόμη, στηρίζοντας έτσι την προσπάθεια που έχουμε αρχίσει από την φετινή χρονιά με την ευκαιρία του χαμού της μεγάλης ντίβας της όπερας, της δικής μας Μαρίας, που εμείς σαν δημότες του Δήμου Ιχαλίας δικαιούμεθα να υπερηφανευόμαστε ότι η Μαρία Κάλλας έχει την πατρογονική της εστία εδώ και κατάγεται από τον Ιχώρη της Μεσσηνίας, τον Νεοχώριο Ιθώμης, μια τοπική κοινότητα που ανήκει στο Δήμο μας και κατ' επέκταση και ό,τι έχει σχέση με τη μεγάλη ντίβα, τη Μαρία Κάλλας. Πράγματι, η σημερινή βραδιά, θέλω να πιστέψω, θα σηματοδοτήσει μια νέα κατάσταση στο ό,τι έχει σχέση με την Μαρία Κάλλας, διότι, όπως αντιλαμβάνεστε, μια τέτοια μεγάλη προσωπικότητα έπρεπε να επιλεγεί και ο ανάλογος χώρος, όπως το θέατρο, το αρχαίο θέατρο της αρχαίας Ιθώμης. Νομίζω ότι είναι μια καλή επιλογή και μια αφετηρία της γενικότερης προσπάθειας για την ανάδειξη της πατρογονικής της οικίας αλλά και της καταγωγής της Μαρίας Κάλλας, πράγμα το οποίο θα μας δώσει τη δυνατότητα σε συνδυασμό μαζί με την αρχαία Ιθώμη, την γέφυρα της Μαυροζούμενας, τη Μαρία Κάλλας, τις πηγές της Νέδας και τον Επικούριο Απόλλωνα να αποτελέσουμε έναν άξονα τουριστικό ο οποίος σαφώς θα έχει πάρα πολλά θετικά αποτελέσματα και νομίζω ότι είναι το καλύτερο που μπορούμε να προσφέρουμε στον τόπο μας, μια πραγματικότητα η οποία διαφαίνεται στο αμέσως προσοχές μέλλον. Είναι κατά την ταπεινή μου άποψη η σημαντική αύξηση του τουριστικού ρεύματος βάσει των 5 προηγουμένων προορισμών που αναφέραμε. Όλες αυτές οι εκδηλώσεις που έγιναν προς τιμήν της δικής μας Μαρίας. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Μαρία Κάλλας κατάγεται από το Νεοχώρι Ιθώμης, όπου βρίσκεται η πατρογονική της εστία, την οποία είχε επισκεφθεί 5 φορές. Ειδικά με την Κάλλας με συνδέει κάποια πνευματική, ας το πούμε, σύνδεση. Η Κάλλας ήταν μια μεγάλη καλλιτέχνη παγκόσμιας εμβέλειας και η αρχαία Μεσσήνη, νομίζω, είναι ένας χώρος αρχαιολογικός παγκόσμιας εμβέλειας. Ελληνίδα διεθνής καλλιτέχνης που με δύναμη πείσμα γνώση και περίσσιο ταλέντο οριοθέτησε την όπερα στο πριν και στο μετά από την παρουσία της, λαμπερή και αξεπέραστη, τοποθετεί κάθε μέρα, κάθε χρόνο ψηλά τον πήχη για όλους τους νέους καλλιτέχνες.